Γεια σας! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω δύο ακόμα special κριτικές κατσούνες. Αυτή τη φορά δεν είναι όμως διαθέσιμες γιατί κάποιος άλλος τις έχει προλάβει πριν από εσάς. Ο φίλος μας ο Κώστας έστειλε μήνυμα στη σελίδα μας χειροποίητες κατσούνες κριτικά μπαστούνια, ζήτησε ποιες είναι οι διαθέσιμες και επέλεξε τις καλύτερες για αυτόν. Ωστόσο είναι τόσο special οι επιλογές του που δεν μπορούσα να τις στείλω χωρίς να γράψω το βιντεάκι και να το κρατήσω στο αρχείο μου. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να προλάβετε κάτι τέτοιο special, στείλτε μας μήνυμα, τρόπους επικοινωνίας θα βρείτε στο katsunes.gr, τηλέφωνο θέλετε, email θέλετε, social θέλετε ή μπορείτε να στείλετε και σε μένα, Μάρκος Μυρνάκη, θα με βρείτε παντού, εκτός το Instagram που θα με βρείτε Marcos Inspiration. Λοιπόν, και ξεκινάμε γρήγορα να πάμε στην παρουσίαση. Η πρώτη που θα σας δείξω δεν είναι κατσούνα, σας ξεγέλασα, είναι μαγκούρα. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, είναι από ξύλο λιοντρίνη και έχει απίστευτα φυσικά νερά και κούρπες. Βλέπετε, δείτε εδώ κάτι καμπύλες όμορφες. Έχουμε κάνει με καψίματα τη διχρωμία στο ξύλο, έτσι ώστε να φαίνεται με φυσικό τρόπο, δεν είναι χρώμα, είναι κάψιμο στη φωτιά. Έχει τη δική μας φραγίδα και υπογραφή και εγγύηση και ποιότητα και όλα τα special τα οποία παρέχουμε εμείς. Και με φυσική ροή του ξύλου στο πάνω μέρος κάνει το μπαστουνάκι και τη χειρολαβία που μπορούμε να το κρατάμε. Είναι αρκετά ψηλή για να το κρατάμε από εκεί, ξεκουράζει το χέρι, κατά τη πεζοπορία μας όμως την κρατάμε από πιο χαμηλά για να μην τραυματίσουμε τους μυς. Και φυσικά έχει εδώ το μία πλεξούδα, εδώ δείτε τι, με σκηνάκια από δέρμα, τα οποία περνάμε μέσα το χέρι, κρατάμε, πεζοπορούμε και δεν τη χάνουμε ποτέ, δεν μας φεύγει ποτέ, δεν την ξεχνάμε πουθενά. Λοιπόν, λιοτρινή είπαμε, το ύψος της είναι 1,48. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε την περιφέρειά της. Η περιφέρειά της φτάνει στα 11 εκατοστά, να σας το δείξω και σας, μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Δεν σας λέω ψέματα και μην μου πείτε γιατί γύρισα το βιντεάκι και το ανέβασα που δεν είναι διαθέσιμες, γιατί και τις άλλες που ανεβάζω είναι μοναδικά τεμάχια, οπότε το ανεβάζω, φεύγει επί τόπου και πάλι δεν είναι διαθέσιμες. Ο σκοπός που τα ανεβάζω είναι, σας ξαναλέω, να τα κρατάω αρχείο, αλλά και να σας δείχνω τις special κατσούνες που μπορεί να έχω, έτσι ώστε να τις προλαβαίνετε. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις με το κουδουνάκι που σας βγάζει δίπλα από τις εγγραφές. Για να δούμε λίγο το βάρος. Στο 1 κιλό, ελαφριά, ενώ είναι αρκετά παχύ το ξύλο όπως βλέπετε εσείς, δείτε το και πως το κρατάω στο χέρι μου να το συγκρίνετε, είναι ελαφρύ ξύλο. Έτσι μπορείτε να την πάρετε και να πάτε οπουδήποτε θέλετε, δεν θα σας κουράσει. Και φυσικά είναι και ένα στολίδι, δείτε ξανά το ξύλο, στολίδι αν τη θέλετε για διακόσμηση. Απίστευτες καμπύλες, απίστευτες φυσικές καμπύλες πάντα, έτσι δεν κάνουμε παρεμβάσεις. Και πάμε να δούμε τώρα την επόμενη κατσούνα, που αυτή είναι κατσούνα special και σας τη φέρνω. Λοιπόν, έφερα και την επόμενη. Είναι λίγο βαριά, δεν ήξερα πώς να την κουβαλήσω. Δεν είναι και για το ύψος μου, 1,60, εγώ 1,75. Μικρή η διαφορά όπως βλέπετε. Λοιπόν, κριτική κατσούνα special, μία στο τόσο βγαίνει, μία φορά το χρόνο και αν βρίσκουμε ρίζα πρίνου τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να τη γυρίσουμε και να φτιάξουμε μία τέτοια σπάνια κατσούνα, η οποία να είναι το ύψος της 1,60 μέτρα. Λοιπόν, αν δείτε είναι ολόισια το ξύλο της, η περιφέρειά της είναι στα 12 εκατοστά, εδώ, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, δείτε εδώ πέρα την κούρμπα της, μέσα από τη μία πλευρά και από την άλλη, εξωτερικά, χωρίς κασίματα, χωρίς τίποτα. Δεν ήξερα αν θέλω να τη δώσω αυτή την κατσούνα. Τελικά ο Κώστας με πρόλαβε και την πήρε. Δεν πρόλαβα καν να το σκεφτώ.
Ξέρω τι συμβαίνει αυτό όταν έχουμε τέτοιες κατσούνες. Δείτε λίγο τα νερά του ξύλου. Τον μπρίνο τον ξέρετε άλλωστε πόσο όμορφο είναι. Σκούρο ξύλο. Και φυσικά τα καψίματα που του κάνουμε. Και δίνει μια άλλη εικόνα στο ξύλο και γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Κατσούνα από ξύλο πρίνου με ύψος 1,60, τι βάρος να έχει. Ασήκωτη θα είναι. Λοιπόν, 1 κιλό και 450 γραμμάρια λοιπόν, έχει ένα αρχή βάρος. Φαντάζομαι βέβαια ότι φίλε μου Κώστα ή κάποιος άλλος που έχει μια τέτοια αντίστοιχη κατσούνα, ή θα την κόψεις για να τη χρησιμοποιήσεις κανονικά. Βλέπετε και εγώ που την κρατάω στο βίντεο δεν μπορώ να την κρατήσω, δεν ξέρω από πού να την κρατήσω. Από εδώ το μόνο που βολεύει είναι να αράξεις και να ξεκουραστείς, βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, ή κράτησέ την για συλλογή, κράτησέ την να τη διακοσμήσεις, θα σου μείνει μια ζωή και είναι κρίμα να κοπεί. Δεν βρίσκουμε εύκολα τέτοιο ξύλο και να το γυρίσουμε, έτσι. Λοιπόν, το μόνο που εκκρεμεί είναι να σου χαράξω τις πυρογραφίες όπως μου ζήτησες και στις δύο κατσούνες και σου τις στέλνω, Κώστα. Λοιπόν, πριν κλείσω το βιντεάκι θέλω να σας δείξω την πυρογραφία που κάναμε στις δύο κατσούνες και μας ζήτησε ο Κώστας. Επέλεξα να γυρίσω το βίντεο χωρίς να υπάρχει πυρογραφία, για να δείτε το φυσικό παστούνι πως είναι, έτσι. Να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα σε κάποια κατσούνα, μπαστούνι ή μαγκούρα που θα μας ζητήσετε. Και είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Μας στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας, στο Facebook, στο Instagram, στο mail μας ή στο τηλέφωνο. Όλους τους τρόπους επικοινωνίας θα τους βρείτε στο katsounis.gr. Και φυσικά, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και μια επιβράβευση για μας να κάνετε εγγραφές στο κανάλι μας, να βλέπετε τα βιντεάκια και να προσπαθούμε και εμείς να σας παράγουμε συνεχώς καλύτερα βιντεάκια και καλύτερες κατσούνες. Και φυσικά να είμαστε μια κοινότητα η οποία είναι ενεργή. Μια κοινότητα η οποία αγαπά την Κρήτη, την παράδοση, την κουλτούρα. Σας χαιρετώ μέχρι και το επόμενο βίντεο. Έχω στο μυαλό μου κάτι, έχω στο μυαλό μου σκαριά. Συντονιστείτε, εγγραφή, ειδοποίηση, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και τα λέμε σε πολύ λίγο καιρό. Επιστρέφω ξανά με τελειωμένες αυτή τη φορά τις κατσούνες του Κωνσταντή, με τις πυρογραφίες που μας έχει ζητήσει, τη δική μας υπογραφή και τη δική του ονομασία πάνω στην κατσούνα. Ανθεκτικές, ξεχωριστές και πλέον μοναδικές για τον Κωνσταντίνο οι κατσούνες του. Αν θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε τη δική σας κατσούνα με το όνομά σας πάνω, απλά στείλτε μας μήνυμα να βρούμε τη διαθέσιμη και να χαράξουμε το όνομά σας. Το μόνο που μένει, Κωνσταντή, είναι να σου τη στείλω. Πριν από αυτό να πάρω απόφαση ότι πρέπει να τις αποχωριστώ, και φυσικά περιμένω να μας στείλεις τη γνώμη σου, να κάνεις την κριτική σου, να μας στείλεις φωτογραφίες. Δεν είναι πρώτη φορά που παίρνεις κατσούνα από μας και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους, και αυτή τη φορά νομίζω ότι ίσως να εντυπωσιαστείς και λίγο περισσότερο. Χαιρετώ σας, κλείνω το βίντεο, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, είστε επανειδήν με το επόμενο βίντεο. Γεια σας!